Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Coffee with Claire, έτσι κατά καλό καιρό. Σήμερα το πιθανότερο είναι εγώ να είμαι στο Battle of the Best Ερμανιστής. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό το επεισόδιο θα κυκλοφορήσει και το έκανε έτσι χιουμοριστικό για να είναι μια ανάσα. Να σου πω, μωρό, αυτό πρέπει να ακούγεται πάρα πολύ νομίζω. Το πιθανότερο είναι λοιπόν εγώ σήμερα να βρίσκομαι στο Battle of the Best Ερμανιστής. Είναι και Κυριακή. Λογικά έχω τελειώσει και όλα μου τα show και τα σεμινάρια και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και εσείς βλέπετε αυτό το βίντεο, μάλλον εγώ είμαι σε μια παραλία. Δεν θέλω να υπονοήσω προς Θεού ότι τα επεισόδια δεν γυρίζονται τη μέρα που τα βλέπετε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρούμενο επεισόδιο για πράγματα που δεν είναι χαρούμενα. Και θα σας μιλήσω για τα πράγματα που με ενοχλούν. Λοιπόν, να χαλαρώσουμε λίγο. Σε αυτό το επεισόδιο θέλω να σας μιλήσω για τα πράγματα τα οποία με ενοχλούν και τα οποία δεν συνήθως δεν ενοχλούν τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλω πάρα πολύ να ξέρω τι σας ενοχλεί εσάς και αν αυτά που θα πω είναι πράγματα με τα οποία ταυτίζεστε. Γιατί έχω δεχτεί ελαφρύ bullying από την οικογένεια και τους φίλους κατά καιρούς, ότι είμαι τρελή, ότι δεν πάω καλά, ότι είμαι υπερβολική, ότι έχω πρόβλημα και όλα τα σχετικά. Οπότε δεν θα σας μιλήσω για την αγένεια, για το bullying στα σχολεία κτλ. Πράγματα που ενοχλούν τον πιο πολύ κόσμο. Δεν θα σας μιλήσω για την άσχημη ροδιά. Θα σας μιλήσω για την αλουσιά και την απλησιά στα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, ας πούμε. Όχι, θα σας πω για τα πράγματα με τα οποία βαράω εγώ το δικό μου ζόρι. Τραβάω το δικό μου ζόρι. Πρώτο πράγμα που αφορά το φαγητό και το οποίο με ενοχλεί αφάνταστα είναι το να ακούω κόσμο να μασάει. Δεν έχει να κάνει με το ποιος είσαι, δεν έχει να κάνει με το τι μασάς, έχει να κάνει το τι μασάς λίγο, δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το πόσο κοντά μου κάθεσαι, είναι σαν το ρολόι, άμα το αντιληφθώ, το ακούσω μία φορά, μετά το ακούω συνέχεια και η φασαρία αυξάνεται στο αυτί μου, δεν την παλεύω. Με ενοχλεί πάρα πολύ το καλοκαίρι που καθόμαστε στον καναπέ και που μπάς μου τρώει ένα-ένα τα στραγάλια, μπορεί να κραγεί το μυαλό μου, πρέπει να πάω σε άλλο δωμάτιο, πολλές φορές το κάνω επίτηδες για να με νευριάσει. Το κρακεράκι εδώ να τρώει ο άλλος μέσα στα αυτί σου. Με ενοχλεί πάρα πολύ και το θυμάμαι από τους δύο ξένους έντονα να έχει τραπέζι Ντένι Μαρκορά και να τρώνε και να μιλάνε ανάμεσα από τις μπουκές. Δηλαδή, είναι κάτι παραπάνω από ενοχλητικό. Νομίζω ότι μπορώ να τρελαθώ. Πραγματικά. Θέλω να βγάλω το πετσί μου. Αυτό. Ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα που έχει να κάνει με το φαγητό είναι το να πεινάω ανεξέλεγκτα και όχι αυτό που λένε ότι πεινάω και κάπως, ας πούμε, δεν έχω κέφια. Εγώ όταν πεινάω νομίζω ότι η ζωή δεν έχει νόημα. Νομίζω ότι όλοι με μισούν και ότι τους μισώ κι εγώ. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι ένα πανάσχημο μέρος γιατί ξύπνησα το πρωί και γενικότερα όταν πεινάω δεν ελέγχω τα νεύρα μου, δεν ελέγχω τι λέω και δεν είμαι καλός άνθρωπος. Φάει ένα Snickers. Γιατί? Γιατί κάνεις αντίβα όταν πεινάς. Το οποίο σταματάει μετά από 5 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσω να τρώω. Στάνιαρες. Στάνιαρα. Πάρα πολύ λάθος. Έχω αρχίσει και το αντιλαμβάνομαι. Το πρωί με το που ξυπνάω ανοίγω τα μάτια μου και αρχίζω να διαπραγματεύομαι τον ορισμό της ύπαρξης και το αν έχει νόημα αυτή η ζωή και το ότι η γη είναι ένα σφαιρικό σώμα που κινείται με ταχύτητα στο άπειρο και δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Τρέχω και αμέσως βάζω κάτι στο στόμα μου. Ανοίγω το ψυγείο. Τόστ! Αυγό! Ό,τι βρω μπροστά μου. Ένα άλλο πράγμα που με ενοχλεί πάρα πολύ και αυτό τώρα θα περάσω σε μια άλλη κατηγορία που έχει να κάνει με το δρόμο και την οδήγηση. Με ενοχλεί πάρα πολύ να μου κάνουν κουμάντο να παρκάρω. Οπ! Αυτό τώρα ξεπερνάει τα όρια του σεξισμού και τα όρια του ότι με ενοχλεί γενικά το να υποτιμάνε τις γυναίκες οδηγούς κτλ. Κτλ. Με ενοχλεί πάρα πολύ να μου κάνουν κουμάντο. Δηλαδή, είτε να. Ακόμα και όταν το έχω ζητήσει καμιά φορά με ενοχλεί, το θέλω από τη μία, δεν το θέλω από την άλλη. Δηλαδή, βγαίνει ο μπαγαζάτορας έξω από το μαγαζί του οποίου έχω παρκάρει και αρχίζει το κουμάντο. Εγώ είμαι μέσα στο αμάξι, δεν έχω ζητήσει βοήθεια. Μπορεί εκείνη την ώρα να βάζω ζώνη, να ψάχνω τι σταθμό θα ακούσω, να απαντάω σε ένα μήνυμα, να φτιάχνω τα πράγματά μου στο κάθισμα. Αυτό σου λέει η καθυστερία αυτή να βγει από το πεζοδρόμιο δίπλα. Μάλλον χρειάζεται βοήθεια. Βγαίνει και αρχίζει. Έλα, έλα. Πάρτο, πάρτο. Εγώ έτσι κάνω ότι δεν βλέπω. Τον έχω δει τώρα την περιφερειακή μόνο. Τον έχω δει. Δεν θέλω κουμάντο. Μια φορά βγήκε ο πατέρας μου μπροστά σε όλη τη γειτονιά, η όνομα του Θεού. Και άρχισε να λέει να μου κάνει κουμάντο τώρα. Και οι μαγαζάτορες έξω.
να βρίσκουν το δίκιο τους φουλ. Ο παπάς μου τώρα, και ο παπάς μου τώρα να μου λέει, έλα πάρτο, φύγε, έλα σπρώξε, και του λέω κάθε μέρα εδώ είσαι άνθρωπε. Και μου κάνει σκουμάτρα βαρκά, έξα λίγο. Θεά μας τη γειτονιά, πάρα πολύ ωραία περάσαμε εκείνη τη μέρα και στο σπίτι, εντός, εκτός, στο μαγαζί κτλ. Και επίσης, τι σημαίνει κόψτο, 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 όλο κόψτο, τι κόψτο, τι από πού να το κόψω, να το κόψω δεξιά, να το κόψω αριστερά. Σημαίνει να γυρίσω απότομα το τιμόνι, σημαίνει να γυρίσω μαλακά το τιμόνι, αλλά από την αντίθετη κατεύθυνση. Και όσο δεν κάνεις αυτό που λένε, δεν το κόβεις δηλαδή, στο λένε πιο κόψτο, 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 εννοώ, δεν σου λένε κάτι άλλο πιο διευκρινιστικό, απλά σου λένε κόψτο. Είναι σαν μια φορά ήμουν στην Ιταλία και μιλούσα με μια γιαγιά. Και είναι η γιαγιά και μιλάει στα ιταλικά. Και εγώ της λέω I don't understand. Και η γιαγιά αντί να μου μιλήσει άλλη γλώσσα στην νοηματική ή να μην μιλήσει καθόλου, άρχισε να μιλάει ιταλικά πιο αργά. Σου λέει χαζή κοπέλα, δεν καταλαβαίνει. Να της το εξηγήσουμε αυτό. Α, και κάτι ακόμα, όταν πας να βάλεις βενζίνη ή όταν πας να παρκάρεις ένα πάρκινγκ, ποτέ δεν είσαι αρκετά μπροστά για τα γούστα του καταστηματάρχη. Μία φορά στη ζωή μου να έχω πάει να βάλω βενζίνη και να μην σταματήσω ακριβώς εκεί που θέλει. Πάντα θα σου πει έλα. Έλα, αγανακτισμένος τώρα αυτός. Δεν καταλαβαίνεις πόσο θέλει να έρθεις. Θέλει να έρθει μόνο. Θέλει ο άνθρωπος να έρθει μόνο. Έλα. Έλα, έλα, έλα. Και σε φάση το κέρατό μου, το στανιό μου, πάλι κι άλλος που δεν αυτό. Έλα. Σε κάποια φάση βέβαια παρά είσαι μπροστά. Και είναι όπα, όπα. Σου λέει, έχουμε μπλέξει με χαζό. Γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει κατηγορία πελάτου. Υπάρχει αυτός που σταματάει εκεί που θες. Δεν ξέρω ποιος είναι. Μάλλον αυτός που ντρέπεσαι να του πεις να έρθει, να φύγει, να το κόψεις κτλ. Και υπάρχει και όλος ο υπόλοιπος κόσμος που δεν κάνει το που θες. Επίσης, ακόμα κάτι. Βέβαια, για μένα με κρυβρίζει, δεν ξέρω εσάς τι σας κάνει. Μου βραχυκλώνει το μυαλό. Ανοίγω το παράθυρο να σου δώσω το κλειδί να μου βάλεις βενζίνη. Από το ίδιο παράθυρο, γιατί έχω βγάλει το κλειδί, πια ό,τι ήταν να ανοίξω το άνοιξα, ήταν να κλείσω το έκλεισα, θα πρέπει να κάνω όλη τη συναλλαγή. Γιατί έρχεσαι να μου φέρνεις τα ρέστα από δίπλα, την απόδειξη από πάνω, και πρέπει εγώ τώρα να βάλω μπρόσκαυτο και εσύ ανυπόμονος, ο πίσω κορνάρι. Ο βοηθός σου που έχεις δίπλα γαμοσταυρίζει, γιατί να πρέπει να αργεί να βάλει βενζίνη ή να μην έχω πάει μπροστά κι άλλο μπροστά για να κάνω όλο αυτό. Ναι, αλλά έλα από το παράθυρο που ξεκίνησε η συναλλαγή και συνέχισε την. Και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με την συμπεριφορά των αγαπημένων μας συμπολιτών στο δρόμο, όταν είναι πεζοί. Έρε, παιδιά. Τρέχεις από τη μέση του, να περάσεις από τη μέση του δρόμου. Δεν υπάρχει διάβαση ή υπάρχει διάβαση στα 10 μέτρα, βαριέσαι να πας μέχρι τη διάβαση. Δεν έχει ανάψει ακόμα πράσινο, αλλά εσύ βιάζεσαι γιατί πρέπει οπωσδήποτε να περάσεις απέναντι το δρόμο μια ώρα αρχίτερα, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Τρέχεις μέχρι τα μισά του δρόμου και μετά κάνεις slow down. Δεν το έχετε παρατηρήσει, τώρα που σας το είπα θα αρχίσει να σας ενοχλεί. Σήμερα μόνο που το σκέφτηκα να το πω στο επεισόδιο, μπορεί να έγινε 4 φορές. Τρέχει με όλη του το είναι μέχρι τα μισά του δρόμου να σιγουρευτεί τον είδες και μετά κόβει. Ξεκινάς κάτι, ολοκλήρωσέ το, τρέξε, sprint, το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Τέλος, τι μου τρέχεις μέχρι τα μισά. Και σήμερα περνούσε και ένας παπάς στο δρόμο τρέχοντας, μαλλιά, ράσα να κουνιούνται, να τρέχει. Μέχρι τα μισά του δρόμου και μετά σταμάτησε και συνέχισε να περπατάει σαν να κάνουμε παζαρέλα για την Victoria Secret. Ποια κατηγορία ανθρώπων είναι αυτή που περνάει απέναντι το δρόμο τρέχοντας μέχρι τα μισά και μετά το κόβει. Είναι τόσο σίγουρη ότι τους είδες, ότι πάτησες φρένο, ότι δεν κοιτούσες αλλού, δεν τραγουδούσες, δεν σκέφτηκες αυτό να συνεχίσει να τρέχει, άρα προλάβε. Είτε είναι η ασφαλίστρια μου, που δεν έχει πρόβλημα, έχει καλό ασφαλιστικό, είτε είναι ο παπάς που είδα σήμερα, ο οποίος τα έχει καλά, σου λέει, και, και το afterlife μου κανονισμένο, και την αιώνια ευλογία μου του αυτό, και τη ζωή με τα θάνατο, τα έχει όλα τακτοποιήσει, σου λέει freestyle, πάμε παιδιά. Περνώ απέναντι όπως θέλω, γιατί μετά πάω να γραφτώ να κάνω bungee jumping. Δηλαδή, ηρεμήστε. Πίσω στο φαγητό, πίσω σε αυτή την κατηγορία. Τώρα αυτό που θα πω, δεν το πάρετε προσωπικά όσοι το έχετε κάνει ήδη μέχρι τώρα, αλλά από τα πράγματα που με ενοχλεί, γιατί είναι από τα πράγματα που δεν μου κολλάνε νοηματικά. Είσαι κάπου και τρως. Δεν έχεις πει ότι πρόκειται να φας, δεν έχεις κάτσει στο εστιατόριο για να παραγγείλεις, δεν έχεις πάρει το κινητό και παραγγέλνεις delivery, δεν μιλάς με το κατάστημα στο τηλέφωνο, δεν μαγειρεύεις εκείνη την ώρα, ήδη τρως. Γιατί να σου πει κάποιος καλή όρεξη. Γιατί να σου πει κάποιος καλή όρεξη. Την ώρα που τρως, τρώω ήδη, έχω όρεξη, ήταν καλή, μέχρι που με ευχηθήκατε. Είναι καλή ήδη, έχω όρεξη, είναι καλή, πρόκειται να φάω και να χωνέψω. Γιατί να μου πεις καλή όρεξη την ώρα που τρώω, όχι την ώρα που τρώω. Ξέρω ότι με ενοχλεί αυτό, έχω πρόβλημα. Δεν με πειράζει, γιατί το θεωρώ πολύ ευγενικό και λέω ευχαριστώ και δεν λέω τίποτα. Αλλά γιατί λέτε καλή όρεξη την ώρα που κάποιος ήδη τρώει. Είμαι τρελή.
Είμαι τρελή λίντινς. Δίνω τρώσεις τώρα, ε. Καλή όρεξη. Δεν ξέρω. Ακόμα κάτι το οποίο είναι νοηματικό, το οποίο είναι ταξιευαίσθητο, αλλά... Μαθαίνεις ότι κάποιος πέθανε. Τον χάσαμε, ή είμαστε στην κηδεία, είμαστε μετά κτλ. Και λες, αχ, συλληπιτήρια. Τι πάει να πει συλληπιτήρια. Δέξω τα συλληπιτήριά μου για το γεγονός. Είναι λίγο πολύ φόρμαλ, είναι λίγο έξω από τον τρόπο που μιλάς, ας πούμε, καθημερινά. Και που μιλάει και αυτός τον οποίο το λες, άρα θα το δει πολύ τυπικό. Καλύτερα να πεις λυπάμαι, πω, λυπάμαι πάρα πολύ. Το και το. Αχ, συλληπιτήρια. Αχ, συλληπιτήρια. Είναι σαν να προσφέρω ένα καναπέ. Αχ, συλληπιτήρια. Κυράς, αχ, συλληπιτήρια έχω φέρει. Τι συλληπιτήρια, σκέτο συλληπιτήρια. Καταλαβαίνω την πρόθεση κτλ. Αλλά δεν κολλάει πολύ. Πες γιατί με εκνευρίζει τώρα με αυτό. Τρελή τι λέμε από την αρχή του επεισοδίου, παιδιά. Είναι ένα επεισόδιο που θέλω να μιλήσω για μένα ξαφνικά, έτσι. Και κάτι ακόμα, το οποίο έχει να κάνει με το ακρογωνιαίο λίθο αυτής της εκπομπής, που είναι ο καφές. Κουράστηκα να με ρωτάνε γιατί πίνω ζεστό καφέ σε μαγαζιά που πουλάνε καφέ. Άρα στατιστικά, ο κόσμος παίρνει και ζεστό και κρύο. Ή στατιστικά παίρνει περισσότερο κρύο το καλοκαίρι, περισσότερο ζεστό το χειμώνα. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν πίνουν κρύο καφέ. Και πας, κάθεσαι και λες ένα Αμερικάνο και σου λέει «Μες στη ζέστη, θα σκάσεις ρε εσύ». Αχ, Χρυσή, δεν είχα προσέξει ότι κάνει, έχει 50 βαθμούς έξω και τη τραχυδρότας έτσι και είπα να πάρω ζεστό καφέ, να είσαι καλά. Τι είναι το αστιάκι που δεν καταλαβαίνω. Δεν πίνω κρύο καφέ, δεν μου αρέσει ο κρύος καφές, γι' αυτό στην υγεία σου παιδιά, δεν θα αλλάξει αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να το κάνω φρέντο σπρέσο με την Κλέρ, γιατί δεν πίνω κρύο καφέ. Και δεν είμαι τρελή, απλά δεν μου αρέσει καθόλου κρύο καφέ και δεν θα το πιω ποτέ. Το να πηγαίνει να παραγγέλνει ζεστό, σίγουρα ζεστό. Και κάνουν και έτσι κάποιοι. Και δεν είναι περίεργο. Σε κάποιον αρέσει το ξινό, σε κάποιον αρέσει το γλυκό. Σε κάποιον αρέσει το. Και μερικοί το προτιμούν καυτό, που λέει και η. Ταινία. Αυτά. Αυτά είναι τα πράγματα που με ενοχλούν. Υπάρχουν πράγματα που σας ενοχλούν που είναι περίεργα και η συγγενή και η συγγενή και οι συγγενείς και οι φίλοι σας σας τα κατηγορούν. Πάμε. Θα κάνω και part 2, γιατί τώρα έτσι πρόχειρα σκέφτομαι ότι με ενοχλούν και τα λάθος ελληνικά στα βίντεο και έχω και ψυχαναγκασμό και μιλάω λάθος και τελικά δεν το διορθώνουμε στο edit και λέω Χριστέ μου θα κάνω, πώς θα γίνει. Έχω ένα μικρό ψυχαναγκασμό ας πούμε με το να είναι όλα τα χτυπημένα στο σπίτι πριν πάω για ύπνο, πριν φύγω. Έχω διάφορα προβλήματα, αλλά δεν τις παρούσεις και άλλα πράγματα που με ενοχλούν φυσικά. Ας πούμε με ενοχλούν κάποια συγκεκριμένα καταστήματα, σαν concept. Με ενοχλούν οι άνθρωποι που λένε μονίμως ότι «Α, έχεις πάθει αυτό κι εγώ». Δεν πάει να έχεις πάθει μόλις απαγωγή από εξωγήινους. Το έχει πάθει κι αυτός, μια ξαδέρφη του. Με ενοχλούν πολλά. Αλλά ξεκινώντας από αυτά θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μου κι εσείς τι είναι αυτό που σας κάνει αξιοπερίεργο στην παρέα και σας μουτζώνουν όλοι απεριόριστα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλό καλοκαίρι! Κάντε subscribe, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε μετά.